Αγαπητέ κύριε Λιάτσο, καλησπέρα. Αγαπητέ συνάδελφε, στη Μόσχα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Θέλω τις τελευταίες πληροφορίες σου, το ρεπορτάζ που έχεις καταγράψει μέχρι τώρα αναφορικά με την κρίση, τη ρωσο-ουκρανική κρίση. Διαβάζομαι τις τελευταίες ώρες ότι υπάρχουν ένθεν και ένθεν πυροβολισμοί μεταξύ ρωσοφόρων της Ουκρανίας και κυβερνητικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Πες μας τις τελευταίες πληροφορίες που κατέχεις. Πρώτα να κάνω μια διευκρίνηση. Ρωσόφωνοι στην Ουκρανία είναι όλοι, και οι μεν και οι δε. Γι' αυτό αν γίνει κάτι που εύχομαι να μην γίνει, θα μιλάμε πραγματικά για αδελφοκτόνο πόλεμο. Το πρώτο που διευκρινίζω είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι υπάρχουν κάποιες αψιμαχίες εκεί στην παραμεθόριο μεταξύ του Ντανμπάς και της Ουκρανίας. Οι πρώτες ειδήσεις που έχω εγώ είναι ότι έγινε με πρωτοβουλία του Ουκρανικού στρατού ένας βομβαρδισμός, όχι βομβαρδισμός μαζικός, αλλά πέσανε κάποιες βόμβες σε περιοχές του Ντανμπάς, της αυτονομίας του Ντανμπάς. Οι πολιτοφύλακες, οι ένοπλοι, οι οποίοι τα τελευταία 7-8 χρόνια έχουν μετατραπεί σε τακτικό στρατό από την εμπειρία του συνέχεια στα χαρακόμματα, απάντησαν. Πριν από λίγο είχα την είδηση ότι έριξαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο συντόνιζε τους βομβαρδισμούς του Ουκρανικού στρατού. Υπάρχει μία είδηση ότι θα μπορούσε απόψε ακόμα ο Ουκρανικός στρατός να ξεκινήσει μία γενικότερη επίθεση κατά του Ντανμπάς, και ακούστε τώρα, σας το βγάζω ως είδηση, ναι, υπάρχουν κινήσεις στο Κίεβο που λένε ότι η διεύθυνση της Προεδρίας, του Ζελένσκι δηλαδή, και άλλων διοικητικών υπηρεσιών όπως είναι η Βουλή της Ουκρανίας και κάποιων υπουργείων, σε έκτακτη γρήγορη πυρετόδη κίνησή τους καταστρέφουν ντοκουμέντα μέσα στα κτίρια στα οποία βρίσκονται και αρχίζουν σιγά σιγά να δημιουργούν προϋποθέσεις για να φύγουν για τα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, στην πόλη Λβόφ, ιστορική πόλη στα δυτικά της Ουκρανίας. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ισχύει και πόσο γρήγορα γίνονται αυτά τα πράγματα, ωστόσο όμως αν συμβαίνει κάτι τέτοιο μπορώ να σας πω ότι η Προεδρία υπό το Ζελένσκι και η ομάδα η οποία είναι γύρω του, προφανώς έχοντας δώσει στο στρατό διαταγή να επιτεθεί στον Ντανμπάς, φοβούνται μία αποτυχία σε στρατιωτικό επίπεδο, πράγμα το οποίο σημαίνει για αυτούς ότι τελειώνουν τα πάντα για την εξουσία τους, και γι' αυτό ακριβώς έχουν δημιουργήσει οδό διαφυγής προς τα πίσω, όπου βρίσκονται ήδη από την περασμένη εβδομάδα οι Αγγλικοί, οι Αμερικάνικοι, οι Καναδικοί, οι Αυστραλιανοί και άλλες πρεσβείες που έχουν ήδη καταστρέψει τα ντοκουμέντα που είχαν στο Κίεβο. Με αυτή την έννοια μπορεί να έχουμε στις επόμενες ώρες κιόλας ραγδαίες δραματικές εξελίξεις. Εκείνο το οποίο όλοι μπορούμε να απευχθούμε και να ευχηθούμε να μην γίνει, να μην έχουμε αιματοχυσία. Δεν αποκλείω να υπάρξει ουσιαστικά κατάρρευση της εξουσίας και ειδικά αυτών των ταγμάτων που λιμένονται την εξουσία στο Κίεβο, των ταγμάτων των ναζιστικών, των μισθοφόρων που πληρώνονται από διάφορες ξένες υπηρεσίες.